θα βγάλουμε δύο λάπες. Όλοι μαζί εννοείς. Εγώ. Τρένερ Βασίλης, για να το γλιτώσω. Μπήκα εκτός πίστας. Καλά πρέπει να το λάβουμε. Δεν πρόκειται κανένα δάσκαλε. Δεν πρόκειται κανένα, δεν θα ακούμεις από τέρα δάσκαλε. Είδα από το μονοθέσιο έτσι έφυγε. Πώς γίνεται να το φτιάξω αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Τι να κάνω, ας μου πει κάποιος δηλαδή. Ρε παιδιά, με τη μία δύο δεύτερο όλοι τα πέναλτι. Παναγιώτα. Ωραία. Πέρασε η στροφή. Και εγώ έτσι το πήραμε. Όχι ρε, τι, πώς το στρίψω, τον άποδο, θα δουλεύει. Γιατί βγήκε και έστω στην πίστα, δεν κατάλαβα. Με κουντράσω από πίσω και κάνω ανάποδο. Οκ. Φοβήθηκα μην ήρθε και χτύπησα με το πλάι, ρε Νικό. Από το λάδι. Γιατί βγαίνει, βλέπεις την πίστα. Μα το βλέπω ότι θα κουμπάω και γίνα το χώρο στην επανέλθυνση. Θα και σε βλέπω και θα διακύψω την πίστα. Δεν λέει τι είναι, θα κουμπάμε το λάδι. Καταλαβαίνεις. Ακουμπάς, δεν είναι δυνατόν να μην πάρει τίποτα, να μην γλιστρήσω. Ακούμπησα μόνο από πίσω, τι είναι αυτό που το φανάρι. Δεν παίρνει σημασία, δεν παίρνει σημασία. Και ειδικά στη βροχή. Δεν πάρει τίποτα.
Όχι, δεν νομίζω. Πώς γίνεται να σπάσω, αφού πείτε μ' ακόμη. Ωραίος. Καλά, κρατήθηκες, ωραία, πήγε, ωραία. Έκανα μια μαλακή, αντί να κατεβάσω το φρένο, κατέβασα το τέτοιο, το differential και γραμμίστε στην φέγερα. Εγώ έτσι, εδώ ποιο είναι αυτό εδώ πέρα. Τι βγάλω. Εγώ έκανα ένα 45 ψηλά, εσείς κάνατε ένα 45 χαμηλά. Αλλά δεν έβαλα πουθενά ρίτς. Έβαζες ρίτς πουθενά. Να, σύνεχι. Δεν έβαλα καθόλου.
φοβάμαι να γλιστρήσω. Μια φορά στην βροχή, το να μην βάλεις ρίτς μπορεί να είναι καλύτερο από το να βάλεις. Ναι. Όχι, εντάξει, την ευθεία, άμα βγεις, όχι ακριβώς, αν βγεις μετά λίγο, αν πάρει φορά το αυτοκίνητο και βάλεις ρίτς, βοηθάει πάρα πολύ. Φεύγει.